Φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Κοντά σας καθημερινά, ζωντανά, εδώ στο Επιλογές, για να περάσουμε όμορφα παρεούλα το απόγευμά μας. Να πω ότι το ντύσιμό μου το επιμελήθηκε το κατάστημα Ντίνα που βρίσκεται στην Εφόρων 4. Η Εφόρων 4 είναι στα παλιά ψαράδικα των Σερών. Τώρα έχει γίνει ένα υπέροχο πάρκο και εκεί θα βρούμε ρούχα. Για όλες τις ηλικίες, για όλα τα μεγέθη, μικρά, μεγάλα και με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Κάντε ένα σοπιθέραπι, ανανεώστε την καρτερόμπα σας, γιατί μέσα από αυτή με λίγα χρήματα θα ανανεωθείτε κι εσείς. Κατάστημα Ντίνα στην Εφόρων 4, στα παλιά ψαράδικα των Σερών. Ό,τι έχει σχέση με ανδρικό ντύσιμο, Παρατσουκίδης, στο Άνω Μητρούς Σερών. Θέλετε να γίνετε γαμπρός, πεθερός, κουμπάρος, παράγαμπρος? Παρατσουκίδης στο Άνω Μητρούς Σερών και τιμές βιοτεχνίας. Για να εισπράξετε τα εύσημα και να εντυπωσιάσετε σε σπόρο ανδρικό ντύσιμο, ένα είναι το όνομα Παρατσουκίδης, στο Άνω Μητρούς Σερών και τιμές βιοτεχνίας. Γιόρταζε ο Κωνσταντίνος ο Παρατσουκίδης και εύχομαι ολόψυχα τα χρόνια μου πολλά. Αγαπημένος μου χορηγός για πάρα πολλά χρόνια. Και να χαίρεται την οικογένειά του και να τον χαίρονται. Είναι τα υφάσματα και η ραφή ελληνική ραφή στείλουν πάρα πολύ ωραία και όπου και να τα φορέσετε και να εμφανιστείτε θα εντυπωσιάσετε. Παρατσουκίδης στο Άνω Μητρούς Σερών και τιμές βιοτεχνίας. Καταστήματα Ζήλης Γκολτ. Δύο στις Σέρες, ένα στην Ξάνθη Καρολή 49 και νέο κατάστημα στη Δράμα Εμμανουήλ Παπά 11. Στις Σέρες επί της Συμμαρχίας κοντά στα δικαστήρια το πρώτο και το δεύτερο στην πλατεία Εμπορίου για εξυπηρέτηση του κοινού. Το παρελθόν, συγγνώμη, δίνει λύση στο παρόν το χρήμα επί τόπου. Μπορείτε με μεγάλη χυμήθεια να εκτιμήσετε τα χρυσοφικά στο χώρο σας, χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να τα δώσετε, εάν δεν το επιθυμείτε. Τα καταστήματα Zillis Gold έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ιωάννης Τότσικος, το Χριστό Σερών. Θέλετε να κάνετε αλλαγή στα πατώματα εσωτερικού-εξωτερικού χώρου? Ένα είναι το όνομα Ιωάννης Τότσικος, στο Χριστό Σερών, απέναντι από την είσοδο της βιομηχανικής περιοχής. Επίσης, κουφώματα, ξύλινα, πλαστικά. Γερμανίας, Ιωάννης Τότσικος, το Χριστό Σερών και συνέπεια, εξυπηρέτηση και πάρα πολύ καλές τιμές. Ιωάννης Τότσικος, το Χριστό Σερών, απέναντι από την είσοδο της βιομηχανικής περιοχής. Phoenix Inn Hotel, άνοιξε και μας περιμένει. Καθημερινά το λεωφορείο φεύγει στις 8.30 ώρα από την πλατεία Ελευθερίας, επιστροφή στις 1.30 ώρα, για να περάσουμε όμορφα τα βράδια μας, με τα καφεδάκια μας, τα αναψυκτικά μας, τα ποτά μας, τα γεύματά μας. Phoenix Inn Hotel με ένα ωραίο περιβάλλον, περνάμε όμορφα και αποφεύγουμε τη μοναξιά. Κόσμο με Χατζηγεωργείο. Ο Χριστός μας φέρνει κοντά δύο νέα παιδιά, ο Παναγιώτης και ο Βαλάντης. Ο Βαλάντης και ο Παναγιώτης μας περιμένουν ερμό 80 με νέες παραλαβές και προπαντός κατά αποκλειστικότητα στις αίρες. Δεν θα τα βρούμε πουθενά. Αυτά που θα βρούμε εκεί. Και επίσης ένα κατάστημα της εμπιστοσύνης, ό,τι πληρώνεις εκείνο παίρνεις. Κάθε Δευτέρα φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή την Ντίνα, που είναι την κυρία Στέλλα, Εφόρων 4. Καλώς όρισες, καλησπέρα, Ντίνα μου. Καλή εβδομάδα και πολλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επί της ευκαιρίας θα πω το χρόνο μου πολλά στον Κωνσταντίνο τον Ναύαλη, σε την Ελένη την, που γιορτάζουν, γιατί είναι διπλή γιορτή, σε όλους τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες. Να πούμε τα χρόνια πολλά μας. Χρόνια πολλά σε μας. Όλους. Που γιορτάζουν Κώστας, Ελένη, Κωνσταντίνα. Όλοι είμαστε. Όλοι. Λοιπόν, έχουμε φέρει καινούρια πράγματα, κύριε Στέλλα. Αυτό είναι, μας τρελαίνεις κάθε φορά. Έχουμε φέρει καινούρια πράγματα. Και πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Και πολύ χαμηλές τιμές. Και χαμηλές τιμές και να ντυθούν ωραία. Και αν πάρουν δύο κομμάτια, κάνουμε πάλι μια μικροέκπτωση. Τα κάνουμε όλα. Όλα τα κάνουμε. Κάνουμε όλα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να δούμε. Αυτό είναι το καινούργιο μας, έχουν έρθει σε ωραία τα νούμερα. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ όμορφο φορεματάκι. Δείτε εδώ κάτω είναι μαύρο για να κόβει. Αρκετά. Και στείνει αυτό το στυλ. Αυτό το στυλ πραγματικά. Όλες οι γυναίκες γίνονται όμορφες.
κομψές. Δεν φαίνονται τίποτα, ούτε κυλίτσα, ούτε τίποτα, τίποτα. Και είναι, πολύ πραγματικά κομμάτια. Είναι πολύ, πολύ εντυπωσιακές. Υπάρχουν σε όλα τα νούμερα, από το 52 μέχρι το 58, το συγκεκριμένο φόρεμα. Υπάρχουν επίσης, έχουν έρθει, αυτά εδώ πέρα είναι μόνο μεγάλα νούμερα, είναι 60 νούμερα. Αυτά έχω κάνει πάτα εγώ. Σε όλες τις κυρίες. 60 νούμερο. Υπάρχουν βέβαια και άλλες αποχρώσεις. Μπορείτε να έρθετε να δείτε και τι άλλες αποχρώσεις υπάρχουν. Αυτά τα φορέματα ταιριάζουν σε όλες τις κυρίες, αρκετά και γεματούλες που είναι, τις κόβουν και γίνονται κούκλες. Κούκλες. Λοιπόν, πάμε να δούμε και αυτό. Και αυτό πολύ όμορφο. Αυτό είναι 58 νούμερο. Δείτε εδώ τι φανταστικό. Πολύ κοψές γίνονται οι γυναίκες. Έχουν ωραία γραμμή. Πολύ ωραία. Αυτά μην σταματήσεις ποτέ ωραία. Να τα φέρνεις. Όχι, τα φέρνω συνέχεια γιατί είναι πολύ ωραία. Ο κωδικός είναι το 58 το συγκεκριμένο. Έχουμε επίσης, το έχω φέρει και σε αυτό το σχεδιάκι. Αυτά είναι σε μεγάλα νούμεράκια, δεν έχουν μικρά, έχουν μεγάλα. 60 νούμερο. Δείτε εδώ τι, μεγάλα νούμερα, πόσο τέτοια ωραία ρούχα. Μόνο το στην Τίνα, στην και το φοράς. Δεν έχει, το πλένεις και το φοράς. Τελείωσε, δεν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, έχουν έρθει επίσης, να πούμε ότι ήρθαν τα φορέματα αυτά που είναι βαμβακερά. Αυτά είναι large, medium, extra, extra. Είναι βαμβακερά. Μάλιστα. Δείτε εδώ πώς και αποχρώσεις. Για όλες τις επιθυμίες. Και είναι στα 17 ευρώ αυτά τα φορέματα. Έχουν έρθει σε διάφορες αποχρώσεις. Θα τα βγάλω μια φορά έτσι να τα δείτε. Είναι σε διάφορες αποχρώσεις. Φορεματάκια. Σε βαμβακολίκρα είναι αυτά. Με 17 ευρώ παίρνεις τέτοιο φόρεμα και είσαι ντυμένη. Και είσαι ντυμένη και μέσα στο σπίτι και έξω, και αυτό επίσης. Όπου θέλεις. Δείτε να εδώ πας, τι όμορφο που είναι. Βαμβακερά. Και από το πρωί ντυμένη. Μέχρι 17 το βράδυ. Ευρώ. Πάμε να δούμε και τα μπλουζάκια μας. Έχουν έρθει και αυτά τα μπλουζάκια. Και αυτό πολύ όμορφο μπλουζάκι. Φανταστικό. Ο 82 κωδικός. Με ένα τζινάκι. Με άσπρα παντελόνια. Ναι, αλλά κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι. Πολύ όμορφο. Κάτι μοναδικό. Πολύ όμορφο. Έχει την αντιλίτσα του γύρω-γύρω. Το έχω πάρει και εγώ αυτό. Και το μανίκι του ωραίο. Με τα ντέλα. Πολύ όμορφο. Και αυτά έχουν έρθει τώρα. Και πίσω να πω ότι είναι και σε πλησέ, οπότε ανοίγει και λίγο. Για κάποιες κυρίες που έχει την ελαστικότητά του, οπότε δεν είναι μόνο για μικρές ηλικίες, πιο στενές. Ντίνα, να σου πω κάτι, μοναδικά κομμάτια έχεις φέρει. Ο κωδικός είναι 87. Είναι ελαστικό, βέβαια δεν είναι για πολύ μεγάλο νούμερο, να πούμε ότι είναι γύρω στο 1,15, 1,20 το πολύ, αυτά τα μπλουζάκια. Περίπου, στο περίπου. Και αυτό πολύ ωραίο. Χρώμα. Χρώμα, απαλό. Ρομαντικό. 88 κωδικός. Ρομαντικό. Μπράβο, Ντίνα. Πολύ όμορφο. Πριν από εμάς, για μας. Ναι, όμορφα κομμάτια. Και επίσης είναι και αυτό το ίδιο. Ταιριάζει για κυρίες που έχουν και λίγο στήθος και αυτά, ταιριάζει πάρα πολύ. Και δροσερό. Το 88 κωδικός σε διαφορετικά χρώματα είναι. Πολύ όμορφο και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει έρθει επίσης και η φουστίτσα. Α, ωραία και αυτή. Μακριά, 89 κωδικός, μακριά φούστα. Με εκείνο το πουκάμισο που έβγαλε στο μπλουζάκι. Το αυτό εδώ. Όχι, όχι, αυτό. Όχι, αυτό. Αυτό, είναι η ίδια. Α, μάνα, ωραίο είναι κομμάτι. Να, κάτι συνδύασα γιατί, και οπότε τα συνδυάζεται και πάρα πολύ τέλεια. Ωραίο. Ναι. Είναι ακριβώς. Μέχρι και λοιπόν. Σε βάφτιση και σε γάμο μπορείς να πας με αυτό. Ένα ωραίο παπουτσάκι και είσαι ντυμένη. Τελείωσε. Να πούμε ότι έχουν έρθει και αυτά τα φορέματα, τα λατρεύω. Α, και αυτά. Εσύ τα λατρεύεις, αλλά και πολλοίς κόσμος. Πάρα πολύ. Να φανταστείτε, εγώ τώρα μπαίνω σε αυτό στο small νούμερο. Σε αυτό εδώ. Είναι βαμβακερά, μακριά. Έχουν πολύ ωραίο τεκολιτέ μπροστά, με το πανικάκι του. Το έχω πάρει. Φανταστικό. Υπάρχουν και σε άλλες αποχρώσεις. Και αυτό το φόρεμα, αυτά τα πήρα, δεν μπορώ να πω. Τα πήρα και αυτό το φόρουσα, το πήρα. Είναι πολύ ωραίο σε τζινάκι και κάτω ανοίγει. Κολακεύει ότι σε κάνει και λίγο τη μισούλα, λίγο τονίζει, κόβει λίγο σε κάποια... Θα ήθελα να σε δω με αυτά τα ρούχα κάποια αυτό στιγμή. Αυτό το φόρεσα, κύριε Στέλλα. Αυτό το φόρεσα. Το φόρεσα, ρούχα δεν σε είδα. Χθες.
Χθες το φορούσα. Μάλιστα. Το άλλο δεν φορούσα, το άλλο. Λοιπόν, έχουν έρθει... Λαχόρ μπλουζάκια. Λαχόρ μπλουζάκι, βάμβα κολίκρα. Πολύ όμορφο. Ωραιότατο. Μεγάλα νουμεράκια, έτσι. Αυτό είναι μεγάλο. Αυτό είναι 140 στήθος. Αυτό είναι μεγάλο. Αυτό είναι μεγάλο. Αυτό θα το φορέσω την επόμενη φορά, το φόρεμα το άλλο. Θα το δεις. Φοβερό. Λοιπόν, έχουν έρθει και τα ζακετάκια. Αυτά είναι πολύ ωραία. Για το βραδάκι. Τα έχω πάρει πολύ αυτά, όμορφο. Ντίνα. Τα έχω όλα. Πάρει. Όλα τα έχεις πάρει, σε όλα τα χρώματα πήρες. Ναι. Και είναι πραγματικά φανταστικά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σε βολεύουν όπου και να πας, είσαι ντυμένη. Και όποιος θα με δει λέει, α, τι ωραίο ντύσιμο είναι αυτό. Το φοράς, ναι, και είσαι ντυμένη. Λοιπόν, έχουν έρθει και αυτά τα φορέματα με τα τσεπάκια τους. Small, medium, large, extra large. Αυτά είναι steel jean, αμάνικο. Γελεπτές κοπέλες. Ζέστη, οπότε μπορούμε να το φορέσουμε. Το φοράμε τώρα, εντάξει, δεν είναι. Αυτά είναι πολύ μεγάλα νούμερα, μαύρο. Έχει το άνοιγμά του εδώ πάνω που δείχνει λίγο πιο... Δέρμα, σε πιο... κάνει λίγο πιο έτσι... Πιο θηλυκά. Έτσι ακριβώς. 140 περιφεστήθος. Πιάνει άνετα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ένα άλλο... Α, και αυτό ωραίο. Μπλουζοφόρεμα. Κωδικός 76. Πολύ όμορφο και αυτό. Με το μανικάκι του. Με το βουλανάκι το κάτω. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ όμορφο. Κουκλίστικο. Ωραία χρώματα. Έχουν έρθει επίσης και αυτά τα φορεματάκια. Αυτά θα δείξω έτσι να τα δείτε. Φορεματάκια, μπλουζοφόρεμα. Μπλουζοφόρεμα και φορεματάκι μπορεί να το φορέσει. Ναι. Άλλωστε να το φοράει μέχρι το γόνατο, μπορεί κάλλιστα να το φορέσει και κωδικός 77. Δείτε τι όμορφα χρώματα που είναι. Είναι στο γόνατο, οπότε ναι, κάποια κυρία μπορεί να το βάλει και σαν, και σαν φόρεμα, μπλουζοφόρεμα, ό,τι θέλει. Λοιπόν, έχουν έρθει και αυτές οι φούστες, κλωσάτι, σε μαύρο και σε πράσινη απόχρωση, αρκετά. Σε πράσινη. Σε, και σε πράσινη την έχω φέρει και εγώ στο μαύρο. Εγώ μπαίνω σε αυτή τη φούστα. Λίγο δύσκολο, κύριε Στέλνη. Ευχαριστώ πολύ. Είναι λίγο στενή αυτή. Λίγο, εδώ έχω φέρει και ένα μαύρο φορεματάκι για όλες τις ώρες για το σπίτι. Κωδικός 79. Πολύ όμορφο και αυτό. Πολύ σε βαμβά καιρό. Θα είναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Οπότε αναγκαστικά φαίνουμε και λίγα μαύρα για να δείτε και λίγο σε μαύρα. Ένα πολύ ωραίο πουκαμισάκι. Ο κωδικός του είναι 7. Είναι λίγο πιο κοκκινάκι από ό,τι δείχνει τώρα τα φώτα. Δεν ξέρω αν το κάνει έτσι. Ωραίο λοιπόν. Ναι. Πολύ όμορφο και αυτό. Μία επίσκεψη στο, ναι, κατάστημα. Πολύ ωραίο, ναι. Να το δουν. Έτσι. Πολύ όμορφο. Και είναι και το 54 νούμερο είναι αυτό. 54 νούμερο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και σε steel jean. Πολύ ωραίο και αυτό. Μπροστά πολύ είναι απλό, αλλά έχει και κάτι το ιδιαίτερο. Έχει ένα τσαλούμι. Το ιδιαίτερο πίσω. Μπορεί να ανοιχτεί και λίγο. Μπορεί να το φορέσεις και σαν φόρεμα, αλλά μπορείς να το φορέσεις και σαν μπλούζο φόρεμα. Πολύ όμορφο κομμάτι και αυτό. Ο κωδικός είναι 6. Πάμε να δούμε. Αυτές είναι αρκετά φαρδιές μπλούζες. Αρκετά μεγάλα νούμερα. Κωδικός 61. 140 είναι σίγουρα. Ξέρεις τι μου αρέσει, ότι ενώ είναι μεγάλα τα νούμερα, είναι επίκαιρα, δηλαδή κολακεύουν πολύ. Δεν είναι εκείνα τα... Όχι, το φορά... μπορεί να το βάλεις μεγάλο νούμερο ή να το βάλει και μια λίγο πιο αδύνατη ακόμα και να καθίσει όμορφα, δεν είναι μόνο... Πέρα από αυτό, ναι, αλλά και για τις ευστραφούλες, ας πούμε, μπορεί κάτι ιδανικό, κάτι να σ' ανεβάσει και αυτό, αυτό πολύ ωραίο. Αυτό ζήτησε η κυρία Γιούλη μας. Αχ, μ' άρεσε αυτό. Έχεις άλλο. Έχει, έχει. Άμα έχει άλλο, αυτό είναι το νούμερό μου. Δεν έχω στο χρώμα. Σε άλλο χρώμα έχω. Αχ, Γιούλη. Το είχε. Σε πρόλαβε η κυρία Γιούλη πιο μπροστά. Έχουμε τα ίδια γούστα. Πραγματικά. Πρέπει να γνωριστούμε, Γιούλη μου. Ναι.
Λοιπόν, πάμε να δούμε επίσης και ένα άλλο, λίγο μικρότερα νομεράκι, έτσι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο πλουσάκι. Έχει το κάτι στα πλαγιά, πάρα πολύ όμορφο. Μπορείτε πολύ να το χωρέσετε. Φινετσάτο. Φανταστικό. Μπορεί να είναι απλό πλουζάκι, αλλά μόνο αυτό που έχει στον νόμο επάνω, ναι, αλλά και το χαρίζει. Η ποιότητά του είναι πολύ ωραία. Το χαρίζει, πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό. Πάμε επίσης να δούμε τώρα. Και εδώ έχουν έρθει όλα τα νούμερα, από 52 μέχρι 60 νούμερο. Είναι ο κωδικός 93. Ένα μπλουζάκι, πας εκκλησία, πας παντού. Είσαι ντυμένη παντού. Έχει και αυτό μπροστά. Και τι ωραίο αυτό στο γιακά, δείξω λίγο πώς είναι. Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Πάρα πολύ είναι ωραίο. Είναι σουρωμένο, βουλάν. Βουλανάκι. Πολύ ωραίο. Όντως πολύ ωραίο είναι. Όλα τα νουμεράκια έχουν έρθει σε αυτό. Πάμε να δούμε... Αυτό τι είναι. Αυτό πολύ ωραίο μπλουζάκι. Αέρινο. Εντυπωσιακό. Α, μ' αρέσει. Πολύ ωραίο, κύριε Στέλλα. Μ' αρέσει, βάλτε στην άκρη. Αυτό είναι εντυπωσιακό όντως. Ωραίο και το χρώμα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε και λίγο, σήμερα σας έχω φέρει και αρκετά για κάθε μέρα φορεματάκια, οπότε χρειάζεται και λίγο πιο ανάλαφρα. Ναι, με και... πολύ ωραίο βουλανάκι, με λουλουδάκια, εδώ δεν έχω βάλει κωδικό, οπότε με τα λουλουδάκια και το φρουφρού μανικάκια, ναι, θα καταλάβω ποιο είναι. Πολύ ωραίο. Πολύ όμορφο και αυτό. Πάμε να δούμε και άλλα μπλουζάκια. Αυτά έχουν έρθει έτσι διάφορα από ένα, δύο, τρία κομμάτια έτσι. 62 κωδικός, πολύ όμορφο και ωραίο χρώμα. Και αυτό ωραίο. Το θέμα είναι, ας πούμε, σε κάποιο που τσαλακώνει, επειδή είναι βαμβακερά, τσαλακώνει λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει. Έχει έρθει και αυτό, είναι τα κουμπάκια, 63 κωδικός. Με τα αντελίτσα στο μανίκι. Μπράβο. Σας έχω φέρει αρκετά. Πολύ ωραία κάτω. Ρούχα. Πολύ ωραία. Αυτό μπορείς το φορέσει ακόμα και άνοιχτο. Και άνοιχτο, ναι, φοριέται. Έχει έρθει και σε άσπρο. Αυτό είναι κεπούρ. Είναι που καμίσα είναι αυτό. Με κεπούρ κάτω. Πολύ ωραία. Πάρα, μπράβο, πολύ ωραίο και αυτό. Είναι εντυπωσιακό. Σας έχω φέρει, νομίζω, φανταστικά κομμάτια. Α, και αυτό ωραίο. 65 κωδικός, αυτά είναι ένα νούμερο. Ωραίο χρώμα. Τι φανταστικό. Μ' άρεσε πάρα πολύ το χρώμα. Κλωσάτο κάτω. Είναι κλωσάτο. Γραμμή αλφα. Αλφα, ναι. Πολύ ωραία. Εδώ έχω φέρει τώρα τα κιμονό. Αυτά... Τι ωραίο είναι αυτό. Άμα σου πω τώρα ότι η κυραγιούλη μου το ζήτησε. Το πήρε δηλαδή. Ήθελε να το δει. Ήθελε να το δει. Έχω και σε ένα χρώμα ακόμα. Είναι με κουμπάκια το μέσα κάτω. Αυτό βλέπω. Σαν μαντό δηλαδή. Σαν μαντό. Μπορεί αυτό να βάλω φορεθεί στην άκρη, άντε. Και από πολύ πίσω, δείξτε από πίσω τι σχέδιο ωραίο έχει πάνω. Φανταστικό είναι. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Ένα μπλε παντελόνι, γιατί πράσινο δεν θα βρούμε. Τέλειο, κάτσε καλά. Τέλειο, 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 τέλειο. Πολύ ωραίο. Ανοίγει τα κουμπάκια το μέχρι κάτω. Πολύ όμορφο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια που είναι αμάνικα. Να σας τα δείξω έτσι λιγάκι. Ο 67 κωδικός. Στα αμάνικά μας 68 δροσέρα, το πρώτο. Και αυτό επίσης. Ω, εντυπωσιακά κομμάτια. 66 κωδικός. Σας τα δείχνω αυτά έτσι λίγο γρήγορα. Αυτά είναι αμάνικα. Μπορείς να τα φορέσεις, να βάλεις μια ζακετούλα. Το μαύρο πανίγει πάνω για κάποιες κυρίες που το θέλουν λιγάκι πιο ανοιχτό. Εδώ έχω φέρει... Α, αυτό μ' αρέσει. 62 κωδικός. Πολύ ωραίο κομμάτι με παίρνει αυτό. Σε παίρνει, κύριε Στέλλα. Εγώ θέλω το άλλο, το τιγρέ. Ποιο, αυτό το... Το Βερσάζε. Αυτό θέλω. Φανταστικό και αυτό. Αυτό. Πολύ όμορφο κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι κάτι το ιδιαίτερο, κωδικός 71, πολύ όμορφο. Με παίρνει. Σε παίρνει. Ας το και. Και τα δύο θες ένα. Και τα δύο. Και τα δύο. Πολύ όμορφα. Ωραία κομμάτια και ωραία πουλτουρίτσα έχει. Πάμε να δούμε και αυτό. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. 74 κωδικός, ωραίες αποχρώσεις. Και αυτό ωραία. Με τζινάκι, με παντελονάκι. Εδώ επίσης έχω ένα άλλο, λίγο σε παίρνει τα μάτια, μ' άρεσε όμως, καλοκαιράκι. 75 κωδικός, πολύ όμορφο και αυτό, χαρούμενο. Και ένα τελευταίο φορεματάκι που μας έχουν έρθει και αυτά τα φορέματα που φεύγουν ωραίο πάρα πολύ. Αυτό.
Πολύ ωραίο χρώμα. Τι ωραίο χρώμα, από κοντά είναι. Είναι σε όλα τα νούμερα αυτό το φόρεμα. Αχ, τι ωραίο που είναι. Πολύ όμορφο και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, για να πω την αλήθεια. Είναι ένα εντυπωσιακό φόρεμα. Φανταστικό. Το φοράς και είναι τέλειο. Πάμε να δούμε επίσης και ένα... Εγώ είναι ότι δεν φοράω φορέματα. Ναι, εσύ είσαι περισσότερο στο παντελόνι. Παντελόνι. Παντελόνι και μπλουζάκι. Και μανίκι θέλω στο μπράτσο. Αυτό είναι το θέμα μου. Ναι. Αλλιώς αυτά είναι αυτό, τρέλα. Αυτό, κύριε Στέλιο, μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλετε. Αυτό το φόρεμα, τώρα κάποια κυρία που θέλει μπορεί να πάρει ένα υφασματάκι και να την περάσουμε το μανικάκι με μια διαφάνεια από πάνω και να το περάσουμε. Στο κάνουμε. Μάλιστα. Τα πάντα γίνονται. Κάνουμε τα πάντα. Πολύ ωραία. Τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Τώρα ξεκινάνε οι γάμοι. Βαφτίσια, ένα φανταστικό φόρεμα και το έβαλα εγώ με μια πολύ ωραία ζακέτα επάνω, μακριά, πολύ ωραίο κομμάτι, για βάφτιση, γάμο. Τι λέμε τώρα, αυτό είναι το τουαλέτα, κορίτσι. Όπως το λέτε, είναι εντυπωσιακό και ό,τι χρειάζεται για μετατροπή μπορούμε να το κάνουμε, εμείς. Βγάλε λίγο το πανοφόρι να δούμε τι θα θέλετε να πει, δεν είναι. Φανταστικό, είναι φανταστικό. Ας το δούμε και έτσι. Είναι φανταστικό. Τέλειο. Πολύ ωραίο φόρεμα, εντυπωσιακό, όμορφο κομμάτι, τέλειο. Άνοιξε και τη δαντέλα να τη δούμε με τα χέρια σου. Η δαντέλα είναι τέλεια. Οπό. Τέλεια. Ας τη φορέσω. Τι δεις. Έτσι, μπράβο. Θα τη φορέσω, οπότε να τη δείτε και έτσι. Φορεμένη. Είναι πολύ όμορφο. Τέλειο. Αμάν ωραίο κομμάτι. Πολύ όμορφο. Δείτε εδώ τι ωραίο μανικάκι έχει. Μα είναι τουαλέτα. Είναι φανταστική. Είναι φανταστική. Δίναμε αυτό για να το βρεις, πρέπει να πολύ τα πόδια σου να βγάλουν κάλους. Τα ψάχνω, κύριε Στέλλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι έτσι και μακρύ, εντυπωσιακό. Πάρα πολύ ωραίο. Και είναι συντημένη. Σε αυτό δεν χωράω εγώ. Όχι, κύριε Στέλλα μου, αλλά κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. Θα κάνουμε έτσι. Κάτι θα κάνουμε. Ωραία. Το θέλω. Κάτι θα κάνουμε. Ωραία. Θα βρούμε, κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε στην Εφόρων 4. Το τηλέφωνο μας είναι 65 79 27 686. Στο Facebook Κωνσταντίνα Πατένταλη. www.copafashion.com. Μπορούν να μας βρουν. Πολύ ωραία. Δίνα μας εντυπωσίασες, κούκλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ αυτά που πήρα μου άρεσαν πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά. Επιλέγεις, διαλέγεις πριν από εμάς για μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στέλλα. Χάρηκα που τα είπαμε, ειλικρινά έκανα τις αγορές μου. Γιατί έβλεπα προχωρούσες, λέω, δεν θα πάρω τίποτα, δεν θα πάρω τίποτα. Πάντα κάτι έχω και για εσάς. Πάντα έχεις. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο απόγευμα και καλή εβδομάδα. Φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα για τους αγαπημένους μας χορηγούς και θα πάμε κουζίνα. Να είμαστε φίλες και φίλοι και από την κουζίνα μου τα χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιόρταζαν, τις Κωνσταντίνες, τις Ελένες, τους Κωνσταντίνους. Λοιπόν, περιμένω τα τηλεφωνήματά σας στο 2321 045 535. Δέσποινας γεύσης όπως παλιά, δέσποινας γεύσης όπως μαμά. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, απέναντι από το κινηματοθέατρο Αστέρια, δίπλα στο κινηματογράφο Κρόνιο. Εκεί θα βρούμε πίτες, γλυκές, αρμυρές, σε όποια γεύση εμείς θέλουμε, με κρασιάτη, καλοκούμνια, μαντί, και μπορούμε να παραγγείλουμε για κέτερινγκ, γιατί αναλαμβάνουν κοινωνικές εκδηλώσεις, 2-3-21-0-20-0-11. Δέσποινες γεύσεις όπως παλιά, δέσποινες γεύσεις όπως μαμά. Σπιτικό, Μεγάλο Αλεξάνδρου 10, οικογενειακή επιχείρηση. Delivery στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2-3-21-0-83-003. Νοθεί το καφεδάκι, η πίτσα, η πίτα, τα πεντελή, τα καλτσόνι, η μπουγάτσα, τα μπουρέκια και οι μοναδικοί λουκουμάδες που μόνο το Σπιτικό έχει. Μπόλικα τα υλικά, κατεψυγμένα, μπορούμε να τα έχουμε στο καταψύκτη μας. Και επίσης, φίλες μου, να τα χρησιμοποιήσουμε όταν τα έχουμε ανάγκη. Σπιτικό, Μεγάλο Αλεξάνδρου 10, οικογενειακή επιχείρηση. Εκοπλάν, το υπέροχο αυτό μπουκαλάκι που το διαλύουμε σε νερό
και ποτίζουμε τα φυτά μας, τα λουλούδια μας, τα δέντρα μας, τα ψεκάζουμε, δεν αρρωσταίνουν, δυναμώνουν, δίνουν περισσότερους καρπούς για μεγαλύτερη διάρκεια, καρποφορούν τα δέντρα μας και επίσης δεν παγώνουν μέχρι μείον 30 βαθμούς Κελσίου. Η εταιρεία Ecoplan για την εκπομπή της κυρίας Στέλλας. Φίλες μου, τα 8 μπουκαλάκια τα έχει 19,90 συν τα έξοδα αποστολής. Εταιρεία Ecoplan, δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Ελαιόλαδο Πρωτεύς, πλατεία εμπορίου, 20 δωμάσκες Ζεραπίδης. Για να γίνονται νόστιμα αυτά που μαγειρεύουμε, ελαιόλαδο Πρωτεύς, ηλιέλαιο Πρωτεύς, καλαμποκέλαιο, πυρηνέλαιο. Πλατεία εμπορίου, 20 δωμάσκες Ζεραπίδης. Αυγοσεραϊκή. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 με έδρα την Κουμαριά Σερών. Λόγω της υψηλής ποιότητας που έχει χωριάτικα αυγά Λευτέρας Βοσκής, αναπτύχθηκε σε 12 νομούς σε όλη την Ελλάδα. Με αυτά τα υπέροχα αυγά γίνονται και τα ζυμαρικά αυθεντικό, ζητήσατε με το όνομά τους. Το τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας είναι 2321-210-149. Αυθεντικό. Αχ, μισελή σκέρ, φίλες μου. Μία υπηρεσία που έλειπε από την πόλη των Σερών. Μισελή σκέρ καλύπτει ακόμα και αυτή την ανάγκη. Νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το τηλέφωνο 2321-066-200 λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, αλλά παρέχουν υπηρεσίες και εκτός σπιτιού. Μισελή σκέρ. Πάρτε ένα τηλέφωνο 2321-066-200. Ο Παροπαντοπολείο Αγορά. Τρία καταστήματα στις Σέρρες. Το πρώτο είναι πλατεία εμπορίου 16, χαρτικά καθαριστικά. Το δεύτερο, Μεγάλο Αλεξάνδρου 25 και νέο κατάστημα επί της Βενιζέλου 173. Σήμερα, φίλες μου, να σας κάνω μία τυρόπιτα με φίλο από τον Κουταξί που βρίσκεται στο παλιό στρατόπεδο του Παπαλουκά. Εύκολη, γρήγορη και πολύ νόστιμη και χορταστική. Έχω αυτό το φύλλο το υπέροχο από τον Κονταξί. Το ανοίγω. Μπορείτε να το κάνετε ή μη φύλλο πίτας ή μη φύλλο κρούστας. Εγώ συνταγή έχω φύλλο κρούστας. Λοιπόν, ορίστε, φίλες μου. Βάζω ελαιόλαδο Πρωτεύς στο ταψάκι μου. Έτσι, ωραία, ωραία. Αυτή θα γίνει άλλωστε η πίτα. Παίρνω τα φύλλα και βάζω, φίλες μου, δύο φύλλα από κάτω. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Στέλλα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Πώς είσαι? Καλά, κύριε Στέλλα. Και χρόνια πολλά τους Κωστάδες και τους Ελένηδες. Και τον Κώστα τον Άβαλη. Ναι, 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 ναι. Χρόνια πολλά. Ναι, γιόρτασε το Σάββατο, γεια. Ναι, γεια. Μεγάλη. Πολύς κόσμος. Μισή Ελλάδα γιόρτασε. Ακριβώς. Όπως το λες, Βαγγέλη. Ναι. Είσαι καλά? Τι θα μας κάνεις? Καλά είμαι. Ωραία. Μπράβο. Τι θα μας κάνεις? Βλέπω τυρόπιτα, ε. Σήμερα μία τυρόπιτα, τελείως ναι, διαφορετική από τις άλλες. Ναι. Αλλά πολύ νόστιμη και χορταστική. Να τη δούμε, κύριε Στέλλα. Έγινε, παιδί μου. Χάρηκα που τα είπαμε, Βαγγέλη. Καλή λοιπόν συνέχεια. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ καλό απόγευμα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, κυρία Στέλλα, και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Αλίκη. Και η Αλίκη πια. Έλα, κοτσάρα μου. Είσαι η παρέα μου. Αυτή τη στιγμή περιμένω να πιω τον καφέ με την κυρία Στέλλα. Να είσαι καλά, βρε κορίτσι μου. Πώς είσαι? Εγώ ξέρεις τι έπαθα, κυρία Στέλλα. Τι έπαθες? Έκανα τσουρέκια. Ναι. Και τα άστειλα στα παιδιά μου, γιατί το Πάσχα δεν έκανα. Ναι. Μα δεν μύρισε καθόλου το σπίτι. Δεν μύρισε. Δεν μύρισε. Πρέπει να είναι από τον παπά παίρνω υλικά.
Πρέπει να ήταν πολύ ξεδιμασμένα. Το κακολέ και το μαχλέπι δεν μύρισε. Ναι. Κονταξής. Αλλά έγινε, τα τσουρέκια μου έγινε πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν μύριζαν όπως μυρίζουν πάντα. Κονταξής. Ναι. Πήρες από το σούπερ μάρκετ. Από τον μπαμπά παίρνω, έρχονται τα ψώνια με το ψώνι που μας φέρουν. Δεν θέλω να πεις ποιος, ήταν εξετοιμασμένα. Ναι, και, ναι, και όχι, πάντα δεν να σου ποιος. Πω κάτι εγώ τι κάνω, Αλίκη. Σε μία δόση βάζω διπλά. Και εγώ διπλά βάζω και έβαλα και φτωξίσμα πορτοκαλιού από όλα τα καλά. Αλλά είχα αυτή την, ναι, τα παιδιά δεν μου λένε, μαμά, εντάξει, μυρίζουν. Την άλλη φορά τα ξέρεις. Ναι. Και ξέρεις τι θέλω να σε παρακαλέσω, κυρία Στέλλα. Ναι. Πότε θα μας κάνεις μπεζέδες. Α, ναι, καλά τώρα εσύ, μπεζέδες. Θα τους κάνω, τους βάλω στο πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, λεβέντισά μου. Να έγινε καλά. Κουρτσάρα μου. Φιλάκια, γεια, γεια. Φιλάκια, γεια σου, καλό απόγευμα. Έβαλα λίγο λαδάκι και τώρα, φίλες μου, βάζω τυρί. Σκέτο τυράκι. Σε κάθε φύλλο τυράκι και αλάδωτο από εδώ και πέρα. Δεν λαδώνω. Ορίστε. Έτσι, φίλες μου. Κρατάω δύο φύλλα για από πάνω. Έτσι. Άλλα πράγματα. Εύκολη, γρήγορη, χορταστική και νόστιμη. Ειδών, ειδών πίτεση. Για να δούμε εδώ πόσα φύλλα έχουμε ακόμη. Α, δύο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Στέλλα. Καλησπέρα, πώς είσαι. Δόξα τω Θεώ, καλά. Να λέμε καλά για να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά του Κωνσταντίνου τον έκανα. Γι' αυτό πήρα περισσότερο σήμερα. Να είσαι καλά. Ναι. Εσύ καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ, και εμένα η γονή μου γιόρταζε. Α, χρόνια της πολλά. Καλό τύχη στη ζωή της. Ευχαριστώ. Καλό τύχη, Παναγία μου. Καλό τύχο και ευλογημένο. Ναι. Όλα τα παιδάκια του κόσμου. Έτσι, και τα δικά βέβαια. Μας. Α, Κωνσταντίνα ήταν και δικιά σου, Ελένη. Και εγώ είχα Κωνσταντίνα, δύο διευσέγγονα. Α, ναι, και εσύ να σου ζήσουν. Εγώ ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να σου ζήσουν, κύριε Κατίνα μου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Καλό απόγευμα, φιλάκια, ευχαριστώ, και καλή εβδομάδα. Γεια, γεια, γεια. Δεν βάζω λάδι, προσέξτε. Τώρα βάζω δύο φύλλα από πάνω, φίλες μου. Εδώ τώρα θα βάλω λαδάκι. Τερτύπια, διάφορα. Τι να σας κάνω. Δοκιμάστε τες, όλες είναι πεντανόστιμες. Ορίστε. Άλλο ένα φύλλο από πάνω. Ας είναι σουρωμένο, θέλουμε αφράτο να είναι. Και λαδάκι. Τώρα, φίλες μου, το λαδάκι θα μπει όλο. Αυτό που λέει η συνταγή. Θα την κόψω. Έτσι. Την κόβω κομμάτια. Εδώ έχω δύο αυγά.
από την Αυγόσεραϊκή. Να πάρουμε ένα πιρούνι. Αλατάκι μέσα. Χτυπώ λίγο τα αυγά. Και μέσα τώρα, φίλες μου, θα βάλω μισό λίτρο γάλα. Μέσα στα αυγά. Όριστε, με το μάτι. Ο παλιός είναι αλλιώς. Και την κόψω και στο έτσι την πίτα, για να πάει το αυγό και το γάλα παντού από κάτω. Ορίστε. Λίγο λατάκι ακόμη και στο γάλα με τα αυγά. Και τώρα, φίλες μου, το ρίχνω έτσι από πάνω. Για 2 λεπτά, φίλες μου, θα την αφήσω να μου σκέψει. Ορίστε. Και επειδή είναι κομμένη κομμάτια, θα πάει παντού. Εδώ. Λεπτά. Δευτερόλεπτα. Θα τη σταυρώσω και όπως είναι θα τη βάλω στο φούρνο. Γι' αυτό λοιπόν να καθαρίσουμε λίγο τον πάγκο μας. Θα πάμε να δούμε. Υλικά, χορηγούς, αλλά να τη βάλω πρώτα στο φούρνο και θα επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε, φίλες μου, με τη δεύτερη μας συνταγή. Κολοκυθοπιτάκια, φίλες μου, σήμερα. Λοιπόν, να βάλουμε καθαρά γαντάκια. Και έχω ανάψει την εστία μου. Λίγο λαδάκι θα βάλω με ένα πινελάκι στο τηγάνι, ηλιέλαιο, πρωτεύς, πλατεία εμπορίου, 20, Θωμάς Χατζηγαραπίδης. Ορίστε. Έχω εδώ ωραία μαλλιά νοπή, συνταγή γράφω ξερή, τον κονταξί. Νεράκι. Ζάχαρη μέσα. Και γάλα, φίλες μου.
Διαλύω τη μαλλιά με τη ζάχαρη. Νεράκι από τη βρύση. Δωματίο. Προσθέτω μέσα και το γάλα. Λοιπόν, την ντομάτα, κομματάκια, τα λαχανικά μας είναι όλα από το Προπαντοπολείο αγορά, το κρεμμύδι, το κολοκεθάκι, ας το βάλουμε στην άκρη λίγο, στημένο, μαϊντανό, τυράκι, αλατάκι, 1,5 κουταλάκι του γλυκού, ανακατεύω φίλες μου. Τώρα αλεύρι μάνα από τους αδερφούς Καραμάρι. ...450 γραμμάρια. Ζυμών. Κάνω ένα... πιχτό χυλό. Ανακατεύω. Έτσι ωραία, ωραία. ...450 γραμμάρια. Σας περίσσεψε ένα κολοκεθάκι, σας περίσσεψε μια ντοματούλα. Δεν είναι ούτε για να τα φάτε έτσι, ούτε να τα κάνετε σάλτσα. Βάλτε και ένα κρεμμυδάκι και βάλτε τα φίλες μου και κάντε αυτά τα ωραία τα πιτάκια. Βγάζω το γαντάκι μου και παίρνω τώρα ένα κουτάλι. Όπως είναι φίλες μου έτσι, το τοποθετώ μέσα και το στρώνω. Δεν το βλέπω. Ορίστε. Εύκολο, πεντανόστιμο, πρωινό, με σπυριανό πρώτο πιάτο, δεκατιανό, δωδεκατιανό, βραδινό, τέλειο. Τη μαγιά μέσα φουσκώνει, κάθεται πάρα πολύ ωραία στο στομάχι. Μόλις θα ψηθεί από τη μία πλευρά,
θα τον από εδώ γυρίσω και θα το ψήσω και από την άλλη. Να δούμε λίγο και την πίτα μας. Οχ, 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 Παναγία μου. Φίλες μου, μια πιθαμία έγινε. Δείτε, φίλες μου, τι γίνεται εδώ. Και από την άλλη πλευρά. Ορίστε. Ωραία, χορταστικά, οικογενειακά φαγητά, συνταγές απλές, χορταστικές και πεντανόστινες. Και μηνικά που έχουμε όλοι στο σπίτι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τέλειο. Από την όψη φαίνεται, φίλες μου, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και προπαντός δεν μοιράζει στο στομάχι, γιατί είναι ανεβατό. Τι εννοώ με αυτό? Έχει δηλαδή τη μαγιά. Ορίστε, φίλες μου. Για να δούμε πώς έγινε και από την άλλη πλευρά. Και ξανά, αν θέλετε, μέσα να πάρετε τον αέρα. Ορίστε. Ωραία πράγματα. Για όσους δεν τρώνε τα λαχανικά με αυτόν τον τρόπο, φίλες μου, μπορείτε να τους εντυπωσιάσετε και να απολαύσουν μία πιτούλα με κολοκύθι, με ντοματούλα, με μαϊντανό, με τυράκι, με γάλα. Τέλειο, φίλες μου, δείτε το. Μία υπέροχη πιτούλα. Ξανά, φίλες μου, Ηλία Ελαιοπρωτεύς, πλατεία εμπορίου 20, Θωμάς Χατζιαραπίδης. Και με το κουτάλι στρώνω, φίλες μου, την πίτα. Έχουμε άλλο διάλειμμα. Ωραία. Λοιπόν, δείτε, δείτε, φίλες μου, τι γίνεται εδώ. Ωραία πράγματα. Πάμε να δούμε τα υλικά, χορηγούς, θα επιστρέψουμε να βγάλουμε και την πίτα μας που έγινε.
δείτε μια πίτα. Μια φανταστική πίτα. Όπως είναι από πάνω, έτσι είναι και από κάτω. Αφρός, φίλες μου. Και οι κολοκυθοπιτούλες φανταστικές, πολύ νόστιμες. Ορίστε μια φανταστική ωραία πίτα, φίλες μου. Και εδώ γίνονται μπόλικες επιτούλες, φίλες μου, να το ξέρετε. Ορίστε. Όμως σε κάθε χρήση που θα κάνουμε το τηγανάκι μας, βάζουμε ηλιέλαιο πρωτεύς μέσα. Λοιπόν, θα βάλω εγώ να γίνεται μία, γιατί τα παιδιά μου εδώ είναι πολλά. Ορίστε. Γιατί στρώνω, φίλες μου. Θα γίνει και αυτή ωραία και νόστιμη. Και έχουμε την οικογένεια Χορτάτη με έξοδο 0, μα στην κυριολεξία 0, και ευχαριστημένος. Φίλες μου, εδώ ο χρόνος μου τελείωσε. Θα περάσω όμορφα και το υπόλοιπο βράδυ, και το ίδιο εύχομαι και σε εσάς. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, ζωντανά, εδώ στο Υπελογές. Να είστε όλοι καλά, φιλάκια, γεια σας.